την αρχή είχε αντικειμενικές δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα η οποία προερχόταν από μια εκτός έδρας νίκη, σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, επικίνδυνο για τη σωματική κυριότητα των ποδοσφαιριστών. Και εμείς προηγούμαστε μετά από, τρία άτυχα και κακά αποτελέσματα. Όμως, προσαρμοστήκαμε γρήγορα στις συνθήκες του αγώνα. Τα παιδιά καταλάβανε πως αυτό που δουλέψαμε την εβδομάδα μας βγήκε και νομίζω ότι η νίκη μας εκτός από εμφαντική είναι και δίκαια. Μια κουβέντα για την αντίπαλη ομάδα, πώς την είδατε? Τα παιδιά ευνηδιαστήκαν, βρεθήκαν να χάνουν γρήγορα 2-0. Είχαν ίσως πολύ άγχος, ίσως το ότι ψάχνουν για τους βαθμούς, κάποιους βαθμούς που θα τους χρειαστούν για να έχουν τη σωτηρία. Νομίζω ότι χάσανε από έναν ανώτερο αντίπαλο και όλα γίνανε στο πρώτο μισάωρο του πρώτου ημιχρόνου. Και μια κουβέντα για τα υπόλοιπα παιχνίδια που ακολουθούν. Δοκιμάζετε κάποια παιδιά, βλέπετε με στόχο τη νέα σεζόν? Όλα μαζί και να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και κάποια ευκαιρία σε κάποια παιδιά που δεν έχουν πάρει πάρα πολλές συμμετοχές ή τέλος πάντων να δοκιμάσουμε και κάποιες άλλες θέσεις για να γίνει και ο σχεδιασμός ταυτόχρονα για την καινούργια χρονιά η οποία θα οριοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3, 3, 4!